Ειδήσθεν έφτασι, εμπιστεύθεν κόσμο και ενελήφθεν δόξη και σχετίζεται περισσότερο με τη γέννηση του Χριστού. Η λέξη επιφάνεια προέρχεται από το αποστολικό χωρίο επιφάνει χάρη του Θεού η σωτήριον πάση ανθρώπης και αναφέρεται περισσότερο στη βάπτιση του Χριστού. Γιατί τότε οι άνθρωποι γνώρισαν τη χάρη της Θεότητος με την εμφάνιση της Αγίας Τριάδος και την ομολογία του Τιμίου Προδρόμου έχουμε την επίσημη ομολογία ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι εις της Τριάδος ο οποίος συνανθρώπισε για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους από την αμαρτία των διάβολων και τον θάνατο. Είναι γνωστό ότι στην πρώτη εκκλησία την ίδια μέρα, 6 Ιανουαρίου, γιόρταζαν μαζί την εορτή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Οι γιορτές αυτές χωρίστηκαν και τον 4ο αιώνα, οπότε τα Χριστούγεννα μεταφέρθηκαν στις 25 Δεκεμβρίου, την ημέρα που οι εθνικοί γιόρταζαν τον Θεό ίδιο και οι χριστιανοί τον νοητό ίδιο της δικαιοσύνης. Η ημέρα των Θεοφανίων λέγεται όμως και η ημέρα των φώτων, λόγω του βαπτίσματος, του φωτισμού των κατηχουμένων και λόγω της ποταυσίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ερμηνεύοντας τη φράση «ενώ ευδόκησα γράφει πως το θέλημα του Θεού είναι ένα», αλλά άλλοτε ενεργεί κατά ευδοκία να που το θέλει ο Θεός και άλλοτε κατά παραχώρηση. Ο Θεός είδε ότι θα γινόταν η πτώση του ανθρώπου, δεν τον έπλασε για αυτή, αλλά και τελικά την παραχώρησε γιατί το θέλησε ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι όλο κατ' ευδοκία θέλημα του Θεού και άλλο το κατά παραχώρηση. Με αυτό το σκεπτικό επιβεβαίωση του Πατρός, ούτως εσύ είναι ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόξα, έδειχνε ότι εν ανθρώπης ήταν κατ' ευδοκία θέλημα του Θεού. Η μαρτυρία του Θεού Πατέρα για τον Υιόν του φανερώνεται ότι είναι Υιός, είναι απάγγελμα της δόξης του Πατρός, αφού κοινωνεί είναι η ουσία και η ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Η εμφάνιση τώρα του Αγίου Πνεύματος σαν περιστέρι μας δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν περιστέρι, αλλά φάνηκε σαν περιστέρι και αυτό λέγεται, διότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κτιστό, αλλά άκτιστο, όπως και τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Το ότι το Άγιο Πνεύμα μαζί με τη φωνή του Πατρός κάθισε πάνω στο Χριστό δείχνει το μοούσιο των προσώπων της Αγίας Τριάδος, καθώς επίσης φανερώνει ότι ο Μεσσίας δεν ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο πρόγραμμος, αλλά ο Χριστός. Είναι γνωστό πως ο Χριστός δεν είχε ανάγκη βαπτίσματος, αφού το βάπτισμα του Ιωάννου οδηγούσε τους ανθρώπους στην αίσθηση της αμαρτίας τους. Ο Χριστός γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δεν βαπτίστηκε επειδή είχε ανάγκη κάθασης, αλλά την εμείνη κοιούμενος κάθασης. Ο Χριστός βαπτίστηκε για να συντρίψει τις κεφαλές των δρακόντων στο νερό. Επειδή υπήρχε η αντίληψη ότι οι δαίμονες κατοικούν μέσα στο νερό, γι' αυτό και το παρατηρούμε στην εικόνα της βάπτισης, τέρατα μέσα στο νερό που έχουν σκαμμένα τα νότα τους στον Χριστό, λόγω του πυρός της θεότητος. Ο Χριστός βαπτίστηκε για να πλύνει την αμαρτία και να θάψει ολόκληρο το παλαιό λαδά μέσα στο νερό. Πολλές εικόνες της βαπτίσεως σε συνδυασμό και πνευμογραφία της εορτής παρουσιάζουν τον Χριστό τελείως γυμνών, υποδηλώνοντας έτσι πόσο ο Χριστός ταπείνωσε τον εαυτό του για χάρη των ανθρώπων. Γυμνώθηκε εκείνος για να τύσει τον άνθρωπο με έτοιμα αυθαρσίας. Ένα άλλο κύριος πρόσωπο που έλαβε μέρος στη βάπτιση είναι
Ο βαπτιστής Ιωάννης αξιώθηκε το Θεό να ακούσει τη φωνή του Πατρός, να δει τον Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Θεού. Του και ειδού ανεώθησαν αυτό οι ουρανοί του Ευαγγελιστή Μανθαίου και το είδε σχιζωμένου στους ουρανούς. Του Ευαγγελιστή Μάρκου δηλώνουν την υπέροχη του άπτυστου έναντι του Χριστού, αλλά και την αποκατάσταση άνοιγμα της σχέσης Θεού και ανθρώπων με το κλείσιμο από την αμαρτία. Η γιορτή αυτή των Θεοφανίων είναι από τις αρχαιότερες της Εκκλησίας μας και άρχισε το δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα. Αναφέρεται στη φανέρωση της Αγίας Τριάδος κατά τη βάπτιση του Κυρίου μας διευθύνεται και τον Ιορδάνη ποταμό. Το γεγονός της στο τρίτο κεφάλαιο και στίχους 13-17. Ο πρόγραμμος Ιωάννης μετά από θεία διαταγιάψε την ελληνική ζωή και ήρθε στον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί κήρυτε, εξομολογούσε και βάπτιζε. Ενώ έκανε ο Ιωάννης το έργο αυτό, μια μέρα ήρθε σε αυτόν ο Ιησούς. Το Πνεύμα το Άγιο πληροφόρησε το γιο της Ελισάβετ. Ποιος ήταν? Ο Ιησούς ζητάει να βαπτιστεί. Έπληκτοι οι παρευρισκόμενοι βλέπουν τον αυτοπρόσωπο και επιβλητικό ασκητή και διδάσκαλο να υποχωρεί με ανέκφραστη ευλάβεια και ταπείνωση μπροστά στο άγνωστο. Στην αρχή αρνείται να το βαπτίσει και του λέει ότι αυτός ο Ιωάννης έχει ανάγκη να βαπτιστεί από εκείνον. Ο Ιησούς τον πείθει να τον βαπτίσει, διότι έτσι έπρεπε. Και τότε στα νερά του Ιορδάνη διαδραματίζεται σκηνή μεγαλειώδης και μοναδική. Με μορφή περιστηριού το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κάθεται πάνω στο βαπτισμένο Ιησού. Και συγχρόνως φωνή από τον ουρανό του Πατέρα Θεού ακούγεται να λέει «Ούτως εσύ ο Υιός μου αγαπητός ενευόξας». Έτσι με αυτόν τον τρόπο στη βάπτιση του Ιησού φανερώθηκε ο Θεός ο Τρισυπόστατος, η Τριάδα η Αγία, και γι' αυτό η Εκκλησία μας ονόμασε τη γιορτή αυτή Θεοφάνεια. Μεταφώνουμε